Θανάση, βλέπουμε σήμερα άλλο ένα παιχνίδι του Παλμάχου του Παναγκαδικού εδώ με το μετρό της Αθήνας. Θέλω το σχόλιο σου, γιατί βλέπουμε όμορφες στιγμές εδώ να υπάρχουν. Η ομάδα πάει μπροστά με 5-1. Η ομάδα έχει κάνει καμία εκατοστή νίκες, δεν λέει να χάσει καθόλου. Και το ευχάριστο είναι, Γιώργο, ότι μαζεύονται τα παιδιά. Είχα αρχίσει να ανησυχώ ότι δεν θα μαζευτούμε πια. Μας έχουν φύγει και κάποιοι για το υπερπέραν. Και είχα αρχίσει ο φόβος να είναι εφικτός, που λέει. Εν πάση περιπτώσει, για το σημερινό παιχνίδι, εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στο μετρό της Αθήνας, στα παλικάρια που ήρθαν να παίξουν μαζί μας. Πραγματικά είναι μια ωραία κίνηση αυτή, γιατί το κάνουν και εκδρομή άνθρωποι. Και μετά έχει και γεύμα στο φίλο μου το Σταμάτη τον Αδαμόπουλο επάνω, όπου θα μαζευτούμε όλοι εκεί και θα έχει και συνέχεια το πράγμα. Έχουμε δεύτερο γύρο. Έχουμε το δεύτερο ημίχρονο, να πούμε. Μάλλον τρίτο ημίχρονο είναι αυτό. Τρίτο ημίχρονο. Γιατί τώρα παίζουμε το δεύτερο. Να τους ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά να πω ότι μαζευόμαστε και το ευχάριστο που είπα και πριν ότι θα πάμε και στην Πάτρα. Γιατί θα πάμε να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι στην Πάτρα με τη μεικτή Πάτρας. Και θα είναι όμορφη μια διασκέδαση, ωραία. Σε προσκαλούμε να έρθεις, άμα θέλεις. Βεβαίως. Εξήγησε όμως κάτι, γιατί από την Αθήνα θέλουν να παίζουν πάντα με τους παλέμαχους του Παναγκαδικού και όχι μόνο, και από την Πάτρα. Και τα, οι παλέμαχοι, τι έχεις να πεις για σένα και για τους παλιούς συμπαίκτες? Κοίταξε να δεις, είμαστε κάποια άτομα που παίξαμε στο παλιό Παναρκαδικό. Λέω παλιό, μιλώ δηλαδή τώρα δεκαετία 70-80 και 80-90. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι πολύ δεμένα μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση φιλίας. Όπου και να βρεθούμε και όπως και να βρεθούμε, υπάρχει μια σχέση η οποία κρατάει από τότε. Και έχουμε και οικογενειακές σχέσεις περισσότεροι από εμάς. Έχουμε κάνει παιδιά, εγγόνια, τα παιδιά μας μεταξύ τους γνωρίζονται. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση συνέχειας. Γιατί είναι και ντόπια τα παιδιά, δεν έχουν φύγει από την Τρίπολη. Και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι γι' αυτό το λόγο θέλουν να παίζουν μαζί μας και εμείς μαζευόμαστε πιο εύκολα. Να τώρα, αν δει σήμερα, έχουν έρθει και κάποια πιο νέα παιδιά, όπως είναι ο Κοστούρος ο Αργύρης, ο Ζαφυράκης ο Γιάννης. Ο Στάθης είναι ο Γιάννης Κωνσταντόπουλος, ότι είδα όλα αυτά τα παιδιά. Ο Ζαφυράκης είναι καινούργια στην ομάδα, έχουν παίξει και αυτοί στο Παναρκαδικό. Κάνουμε μια μικρή ανανέωση. Κι άλλο ένα γκολ μπήκε εδώ, έτσι. Κι άλλο ένα γκολ. Από το φάουλ του Κούβαλη, δοκάρι και μετά. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο. 6-1 το σκορ τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Και ελπίζω να έχει και συνέχεια. Και όταν εντάξει, παίζετε εδώ για να απολαύσετε μια παρέα, να το διασκεδάσετε. Αλλά και η νίκη όμως έχει το δικό της νόημα. Είναι η νίκη που σου λέω ότι έχουμε καιρό να χάσουμε. Και κάπως μου φαίνεται και εμένα που έχουμε καιρό να χάσουμε, το είναι πιο ευχάριστο. Η νίκη είναι πάντα νίκη. Νομίζω περνάς ένα μήνυμα για στα νέα παιδιά που παίζουν στον Παναρκαδικό τώρα, για αυτοί που θα έρθουν, ότι πρέπει πάντα ο Παναρκαδικός να αγωνίζεται πολύ δυνατά και να παίρνει την νίκη. Να πούμε και μια κουβέντα για την ομάδα και να δώσουμε συγχαρητήρια για το τελείωμα που έκανε φέτος ο Παναρκαδικός μας όσον αφορά την ομάδα που αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τα παιδιά αυτά. Όμως η διοίκηση το πάλεψε, έκανε μια αστραπία εκείνη στο δεύτερο γύρο. Κατέκτησε καλές νίκες και κατάφερε νωρίς να σωθεί η ομάδα. Αποτέλεσμα τώρα να μπορούν να κάνουν προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουν τώρα ένα προγραμματισμό. Και εμείς από τη μεριά μας είπαμε την ταινία που βγάλαμε για τον Παναρκαδικό, αυτό το μικρό ντοκιματέρ, θα το δώσουμε στον Παναρκαδικό να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει και να το δώσει μαζί με τα διαρκεία του, ώστε να αυξηθούν και τα διαρκεία του. Κάναμε μια τέτοια κίνηση. Να σε καλά, Θανάση, και τον χρόνο υγεία πάντα να υπάρχει. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και όλα θα πάρει καλά. Και εσύ να σε πάντα κοντά μας. Να σε καλά.